Μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλη κουβέντα, μην πει, λέει ο σοφό λαό και από ό,τι φαίνεται υπουργό τουρισμού Έλληνα Κουντουρά, το γνωμικό αυτό δεν το είχε υπόψη τη όταν πέρυσι επισκέφτηκε τα Χανιά. Συγκεκριμένα τον Ιούνιο εγγενίασε τα γραφεία των ανεξάρτητων Ελλήνων και μάλιστα κατά την είσοδό τη στο Μέγαρο Πάνθεον ήρθαν αντιμέτωποι με συγκεντρωμένου πολίτε, οι οποίοι φώναζαν συνθήματα υπέρ τη Μακεδονία και κατά τη Συμφωνία των Πρεσπών. Αμήνες! Τότε η κυρία Κουντουρά είχε πει ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνε είμαστε σταθεροί και ξεκάθαροι στι σχέσει μα και στι αρχέ μα και το έχουμε επαναλάβει πάρα πολλέ φορέ, λέγοντα ότι θα καταψηφίσει τη Συμφωνία των Πρεσπών στη Βουλή. Όλοι κάνουν τι επιλογέ του. Ε, και νομίζω ότι είμαστε υπεύθυνοι άνθρωποι και γνωρίζουμε τι είναι το καλό για την πατρίδα μα. Ο Πάνος ο Καμένος ήταν πάλι ξεκάθαρο νομίζω έχετε αποκλειστικές δηλώσεις που λέει ότι εάν και φόσον έρθει αυτή η συμφωνία στη Βουλή, οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν θα τη στηρίξουμε. Για να δούμε λοιπόν τότε ποιοι θα τη στηρίξουν. Μέσα σε έξι μήνες όμως όλα άλλαξαν για την Υπουργό Τουρισμού και πριν δύο μέρες δήλωσε ότι Θέλω να κάνω σαφέ ότι δεν διαπραγματεύομαι το δικαίωμά μου να ψηφίζω κατά συνείδηση. Αυτή η κυβέρνηση εργάστηκε πολύ σκληρά για την οριστική έξοδο τη Ελλάδα από τα μνημόνια και το καθεστώ τη λιτότητα. Στηρίζω ξεκάθαρα την κυβέρνηση να ολοκληρώσει το έργο τη. Παραμένω συνειδητά μακριά από τα μικροπολιτικά παιχνίδια και όπω κάνω σε ολόκληρη την πολιτική μου διαδρομή έτσι και τώρα, θα συνεχίσω να πορεύομαι με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και με αποκλειστικό γνώμονα το εθνικό συμφέρον. Βέβαια, η κυρία Κουντουρά δεν είναι η μόνη πολιτικό που κάνει στροφή 180 μοιρών στις δηλώσεις της δημόσια.